Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα λοιπόν για την αθλητική ενημέρωση της εκπομπής Κρήτη σήμερα και στο επίκεντρο αυτή την ώρα θα βρεθεί η ομάδα του ΠΟΑ, η ομάδα του Ατσαλένιου που μετά τον χθεσινό πολύτιμο βαθμό στο Χαϊδάρι, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση αυτού του τουρνουά, θα λέγαμε, διασφάλισε την επιστροφή της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα καλησπερίσουμε λοιπόν μαζί μας τον τεχνικό της ομάδας, τον κύριο Μινά Πίτσο. Κύριε Πίτσο, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλά, συγχαρητήρια. Αυτό που όλοι ήθελαν, αυτό που ήταν ο στόχος για την ομάδα από την περσινή χρονιά επετεύχθη μετά την χθεσινή ισοπαλία, φαντάζομαι ικανοποίηση στις τάξεις της ομάδας. Ναι, σίγουρα ικανοποίηση, ηρεμία, γιατί πραγματικά ήταν μια δύσκολη χρονιά για μας. Ευτυχώς όλα τελειώσαν καλά. Γιατί πραγματικά το λέω ευτυχώς, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε ειδικά στο ειδικό πρωτάθλημα των play-off πάρα πολύ καλές ομάδες. Αλλά νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Το αποδείξαμε στον αγωνιστικό χώρο και μία αγωνιστική πριν τη λήξη των play-off εξασφαλίσαμε και μαθηματικά την άνοδό μας. Αυτός ο χρυσός βαθμός, όπως είπαμε, στο Χαϊδάρι, μέσα σε μια δύσκολη έδρα ήταν το επιστέγασμα αυτής της όλης προσπάθειας, γιατί την προηγούμενη αγωνιστική υπήρξε έτσι μια... για να μην μπείτε στη διαδικασία των αμφιβολιών ως προς το τι θα γίνει σε αυτή την τελική ευθεία, θα λέγαμε. Ναι, ήταν ένα παράξενο πρωτάθλημα, γιατί ήταν ένα πρωτάθλημα ενός γύρου, με τις κριτικές ομάδες να έχουν το ντιζαβαντάζ ότι παίζανε δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα τους και τρία εκτός έδρας. Ειδικά τα τρία τελευταία παιχνίδια με τους Πόντιους και στο Χαϊδάρι και το χθεσινό ήταν πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με τρεις καταπληκτικές ομάδες, με μια έδρα που όπως θα δείτε και στα πλάνα μαζεύει πάρα πολύ κόσμο στο Χαϊδάρι. Αλλά πραγματικά νιώσαμε σε αυτά τα γήπεδα ότι ο ΠΟΑ... Νομίζω ότι είναι για αυτά τα γήπεδα και για αυτές τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι αυτή, το δείξατε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Πάμε να τα πάρουμε, έτσι θα λέγαμε, τα πράγματα από την αρχή. Να ξεκινήσουμε από την προσπάθεια στο τοπικό πρωτάθλημα, όπου έτσι μονομαχήσατε εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, με την ομάδα του ΠΟΑ Κουρσόνα. Μία έτσι δύσκολη, θα λέγαμε, αγωνιστική σεζόν, γιατί ήταν και μεγάλη. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα όσο νομίζουν. Όταν μια ομάδα, ειδικά ένα τόσο μεγάλο όνομα, μια τόσο βαριά φανέλα επιβιβαστεί, να πάρουν παράδειγμα και πιο παλιές ομάδες, να δούμε Ηρακλή Πανιώνιο, να δούμε ότι κάνουν χρόνια να ξανανεύουν στους επαγγελματίες κατηγορίες. Ήταν μια μεταβατική περίοδο για τον ΠΟΑ, ήταν μια δύσκολη περίοδο για τον ΠΟΑ, γιατί όπως είπες και πριν, είχε μπει το πρέπει, είχε μπει η ορολογία του πρέπει. Η πίεση αυτή που δεν είναι εύκολα. Σίγουρα είχαμε την πίεση των παιχνιδιών, μάλλον είχαμε την πίεση στο να περνάει ο χρόνος. Για να βρεθούμε γρήγορα εκεί πέρα που βρεθήκαμε. Σωστά. Αυτό μας πίεζε πιο πολύ. Να περάσει και η άλλη εβδομάδα, να περάσει και η άλλη εβδομάδα, να φτάσουμε γρήγορα, γιατί πήραμε ένα πρωτάθλημα, σίγουρα με ένα πολύ καλό αντίπαλο και πολύ καλούς αντίπαλους. Το τοπικό του Ηρακλείου είναι πάντα δυνατό τοπικό και το αποδείξαμε. Ότι η ομάδα του τοπικού του Ηρακλείου βγαίνει πρωταθλήτρια στα play-off. Είναι αίτητη. Δεν είναι τυχαίο. Είναι το τυμπάκι πέρυσι βγήκε. Είναι το τοπικό του Ηρακλείου πάρα πολύ δύσκολο τοπικό. Από εκεί και πέρα καταφέραμε να βρεθούμε σε αυτή τη διαδικασία του play-off. Να δώσω και συγχαρτήρια, σίγουρα να δώσω συγχαρτήρια στην ομάδα του Κουρσόνα που αυτό πήγα να πω πριν. Πάντα ο Κουρσόνας πρωταγωνιστεί στα τοπικά πολύ πρωταθλήματα. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και άλλες αξιόλογες ομάδες όπως ήταν ο Ρωμανός, όπως ήταν ο Ανδεστίων, που πραγματικά εγώ νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μέλλον και νομίζω ότι κάποια από αυτές τις ομάδες θα βρεθεί τα επόμενα χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες που βρέθηκε αυτή τη στιγμή ο ΠΟΑ. Τελειώσαν όλα καλά. Μαραθώνιος 34 αγωνιστικών. 34 αγωνιστικές. Ήταν πάρα πολλά τα παιχνίδια και τα συγκεκριμένα παιχνίδια Τετάρτη Κυριακή μας κουράσανε πάρα πολύ. Λογικό, δεν είναι εύκολο για ένα εραστήκη ποδοσφαιριστή να παίζουμε, νομίζω, από το Δεκέμβριο Τετάρτη Κυριακή για όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτές τις ομάδες, που έχουν τις δουλειές τους, δεν είναι επαγγελματίες, αλλά πιστεύω ότι ο επαγγελματισμός ήταν μέσα σε παρένθεση και με το παραπάνω στο φετινό ΠΟΑ.
Σωστά. Θέλω να σταθούμε σε ένα γεγονός, γιατί κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος είδαμε κάποιες στιγμές ότι υπήρξε μια αγωνιστική καμπή, ότι ήρθαν κάποια άσχημα αποτελέσματα και ήσασταν αυτός που πραγματικά, αυτό που λέμε ηγέτης στην ομάδα, γιατί πιστέψατε στο ποδοσφαιρικό σας τμήμα, ήσασταν αυτός που κάνατε δηλώσεις του τύπου εμείς θα πεθάνουμε μέσα στο γήπεδο και θα τα καταφέρουμε. Και αν μη τι άλλο, όλο αυτό που λέγατε ήρθε και επιβεβαιώθηκε με το κλείσιμο αυτής της χρονιάς. Ναι, είναι σίγουρα και θέμα εμπειρίας θα έλεγα, γιατί έχουμε ξαναπεράσει τις ίδιες καταστάσεις και πιο παλιά και με πιο πολλές ομάδες και παλιότερα με το Γιούκτα, με το πιο παλιά με το Ρούβα και τα λοιπά, σε αυτή τη διαδικασία. Όταν ξέρεις τι έχεις, όταν βλέπεις τι έχεις, το υλικό που έχεις και ότι βλέπεις ότι αυτή η ομάδα, γιατί πραγματικά είχαμε τρομερές απώλειες ποδοσφαιριστών λόγω τραυματιών, όταν θα έρθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές πίσω, δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Δηλαδή έχεις να φοβηθείς μόνο τους εξοδιοικητικούς παράγοντες, γιατί αυτή η ομάδα, όταν θα είναι η ομάδα του καλοκαιριού που ξεκινήσαμε, σαν ομάδα δεν είχαμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπήρχε απόλυτος επαγγελματισμός στην ομάδα, υπήρχε ένα τεχνικό team που ήταν δίπλα μας, δίπλα μου, και ήταν, θεωρώ ότι τα παιδιά μπορεί να είναι και καλύτεροι στο είδος για μένα, και υπήρχε μια διοίκηση που σίγουρα ήταν δίπλα μας και είχαμε την ηρεμία της διοίκησης. Πολύ είναι σημαντικό κομμάτι αυτό, γιατί πρέπει να υποθεί το συγκεκριμένο, ότι όταν ένας προπονητής δουλεύει σε μια ομάδα, όπως είχαμε και την απόλυτη ηρεμία και τα προηγούμενα χρόνια στο Γιούχτα, έτσι, υπάρχει ηρεμία της διοίκησης ότι έχει εμπιστοσύνη πλέον στον προπονητή, στους παίχτες, και πιστεύει ότι ήρθε το κακό αποτέλεσμα, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να ξανάρθει και άλλο κακό αποτέλεσμα, σίγουρα μπορεί να ξανάρθει. Αλλά η ομάδα αυτή, ότι αν θα γυρίσουν όλα τα παιδιά να γυρίσουν πίσω, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το απέδειξε, εκεί πατούσα κι εγώ και εκεί πατούσαν οι δηλώσεις μου, στο ότι θα πεθάνουμε στο γήπεδο, αλλά σίγουρα θα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το είπαμε, το κάναμε πράξη, γιατί σίγουρα είναι χαρά να συνεργάζεσαι με τέτοιους ποδοσφαιριστές. Και σίγουρα αυτή που βοήθησε πάρα πολύ ήταν ο κόσμος του ΠΟΑ, που πραγματικά καταλάβαινε ότι μπορεί να έρθουν και καλά και κακά αποτελέσματα, αλλά θα είμαστε κοντά στα παιδιά. Είχαμε την απόλυτη ηρεμία και της κερκίδας, αλλά αυτό που είπα πριν, είχαμε την απόλυτη στήριξη της διοίκησης. Υπήρξε συσπήρωση λοιπόν στην ομάδα και όλο το κλίμα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα δεδομένα για να μπορέσετε απερίσκεπτοι να κάνετε την όλη σας προσπάθεια και τελικά να πετύχετε το στόχο. Αυτό σημαίνει ότι σε κανένα σημείο του πρωταθλήματος ή της προσπάθειας αυτής της τελικής δεν υπήρξε έτσι ένας ενδιασμός για το μήπως κάτι δεν πάει καλά? Γιατί όσον αν αυτή η πίεση που λέγαμε προηγούμενα δεν είναι και εύκολο να μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Μαρία, θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει προπονητής που να βρίσκεται σε μια ομάδα και να δουλεύει σε μια ομάδα τόσο, με τόσο βαριά φανέλα, που όπως είπες και πριν, ότι έχει μπει πλέον το πρέπει. Έτσι. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, είναι αποτυχημένη χρονιά και κάποια στιγμή υπάρχει το βάρος. Σίγουρα σε κάθε αποτέλεσμα, κάθε εμφάνιση που είναι κακιά, σίγουρα σκέφτεσαι το κακό, σκέφτεσαι ότι τι θα κάνω. Αυτά είναι σωστά, δεδομένα. Σωστά. Δεν υπάρχει να λέμε ότι χάνουμε δύο παιχνίδια, εντάξει μωρέ, θα βγούμε πρωταθλητές. Αυτό υπάρχει, είναι το σίγουρο. Πίεση και υπάρχει είναι πίεση, αλλά αυτό που σου είπα πριν, τα βάζαμε την επόμενη μέρα κάτω. Έχουμε ποδοσφαιριστές που έχουν ποδοσφαιρικές, δηλαδή παραστάσεις πιο υψηλών κατηγοριών. Τα έχουν ξαναπεράσει τα συγκεκριμένα πράγματα και εμείς σαν team τα έχουμε ξαναπεράσει και βάλαμε κάτω τα πράγματα ότι εντάξει, τα έχουμε ξαναπεράσει, το έχουμε ξαναζήσει το κομμάτι, ξέρουμε πλέον τι πρέπει να κάνουμε και σίγουρα ο παράγων τύχη βοηθάει, γιατί όταν λες ότι πάμε και από εκεί πέρα μένεις αίτητος σε όλο το πρωτάθλημα, σίγουρα η καλή απόδοση, σίγουρα η επιστροφή των ποδοσφαιριστών, σίγουρα η ηρεμία της διοίκησης, αλλά υπάρχει ο παράγον τύχη που νομίζω ότι σε κάποια παιχνίδια εμείς δεν τον είχαμε. Παίζει και αυτό το ρόλο του, η αλήθεια είναι, και ναι, σε κάποια παιχνίδια δεν το είχατε. Πάμε τώρα να δούμε έτσι λίγο και αυτό το τουρνουά ανόδου, όπου ουσιαστικά έφτασε στο τέλος ο ΠΟΑ αίτητος, με δύο νίκες μέσα στο Ατσαλένιο, τρεις ισοπαλίες εκτός. Ποιες ήταν οι δυσκολίες, πώς ήταν αυτό το τουρνουά, γιατί το να αντιμετωπίσει και τις ομάδες της Αθήνας, έτσι και δυνατές ομάδες, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Ξεκινήσαμε ένα παιχνίδι μέσα στο Γρανίτι, που κάποια στιγμή για πολλούς ήταν ότι πρέπει ο ΠΟΑ να πάει να κερδίσει μέσα στο Γρανίτι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια έχουν, αν το Γρανίτι, που είναι μια αξιόλογη ομάδα, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όταν δεν ξεκινάς καλά, βλέπεις ότι και ο Ερμίες, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα,
ξεκίνησε, του ήρθε το πρόγραμμα έτσι, έκανε αποτέλεσμα, είναι μέσα στο κόλπο της ανόδου. Τα παιχνίδια αυτά δεν είναι αν είσαι καλός, αν είσαι φαβορί, αν εντάξει μωρέ, δηλαδή δεν είναι προγνωστικά θα έλεγα. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, βάζουμε στάνταρ προγνωστικά και λέμε ότι αυτό θα βγει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Ναι, ναι. Εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε και να σας πω και κάτι. Μπορεί να κέρδιζε στο Γρανίτη και να έχανε στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα. Σωστά. Που θα ήταν πολύ φυσιολογικό. Έτσι. Ή να έχανε στο μάτς εδώ με τους Πόντιους. Που ήταν καταπληκτική ομάδα. Ένας δυνατός αντίπαλος. Και είναι οι Πόντιοι κάνανε τρεις ήττες νομίζω στο πρωτάθλημα. Κάνανε από εμάς, κάνανε από τον Ατρόμητο, κάνανε και από το Χαϊδάρι. Που δεν το περιμέναν αυτοί να... Μια φοβερή ομάδα. Αντιμετωπίσαμε τους Πόντιους, δηλαδή που πραγματικά είναι ομάδα γάμα εθνικής, όπως και ο Ατρόμητος εχθές. Με κόσμο, με τα πάντα, με παλιές εποχές στη γάμα εθνική. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι δεδομένο στα συγκεκριμένα παιχνίδια που είναι, αν είναι και παιχνίδια ενός γύρου, είναι σημαντικό αυτό που λέμε, γιατί φανταστείτε δεύτερο γύρο να είχαμε στην έδρα μας δύο τελευταίες αγωνιστικές, να παίξουμε μέσα με τον Ατρόμητο, μέσα με το Χαϊδάρι. Και να τελειώσει. Αλλάζουν οι ισορροπίες σε αυτή την περίπτωση. Και να είχαμε και μέσα το Γρανίτη. Έτσι, αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι. Νομίζω ότι τελειώσαμε καλά. Ήμασταν αίτητοι και είμαστε αίτητοι στο συγκεκριμένο τουρνουά. Αυτό μας χαροποιεί και ότι τέλειωσε. Μία αγωνιστική πριν στο ρεπό μας, έχουμε εξασφαλίσει, αυτό είναι το πιο σημαντικό, την άνοδο. Να μην περιμένουμε κάτι από κανένα. Και σενάρια και λοιπά. Πάμε σε αυτή την τελευταία αγωνιστική και θέλω ένα σχόλιο να μου κάνετε. Δύο ομάδες ακόμη θα σας ακολουθήσουν στην τρίτη εθνική. Ο Ατρόμητος είναι αυτός που εμφανίζεται ως το φαβορί για τη μία από τις δύο θέσεις και το Χαϊδάρι με τον Ερμή Ζωνιανών στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής μέσα στα Ζωνιανά θα διεκδικήσουν το εισιτήριο. Βλέπετε κάτι, μπορείτε να μας πείτε κάτι έτσι και από την εμπειρία σας. Εγώ θα σας πω εμπειρικά τις ομάδες που αντιμετωπίσαμε σαν αντίπαλους. Το σίγουρο είναι ότι ειδικά στο παιχνίδι του Ερμή με το Χαϊδάρι θα γίνει ένα παιχνίδι. Δίχως αύριο είναι ένα παιχνίδι που δεν χωράνε προγνωστικά, σωστά. Δεν υπάρχουν ούτε τραυματισμοί, δεν υπάρχουν τίποτα. Είναι 11 κόντρα 11, είναι ένα παιχνίδι που λες ότι εγώ κερδίζω και βγαίνω. Σωστά. Εγώ παίρνω χ και βγαίνω, γιατί ισχύει για το Χαϊδάρι αυτό. Και με την ισοπαλία. Από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι πίεσης, ένα παιχνίδι που κανείς ποδοσφαιριστής πλέον, σίγουρα ο προπονητής σκέφτεται ότι αν υπάρχουν απώλειες, γιατί νομίζω ο Ερμής έχει δύο-τρεις σημαντικές απώλειες στο συγκεκριμένο παιχνίδι μετά τις κόκκινες κάρτες που δέχτηκε με τους Πόντιους. Το Χαϊδάρι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την αντιμετωπίσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι η έδρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τι να πω, εγώ από τη μεριά μου, σαν κριτικός, εύχομαι να βγει κριτική ομάδα. Σωστά, να είμαστε στην Κρήτη και να είμαστε εδώ και χωρίς να έχουμε κάτι με το Χαϊδάρι, αλλά αν με ρωτήσεις θα πω μακάρι να βγει ο Ερμής, να βγαίνει και ο Γρανίτης, να βγαίνουν οι τρεις, να βγαίνουν οι κριτικές ομάδες. Εύχομαι στα παιδιά του Ερμή μέσα από την καρδιά μου να πάρουν την άνοδο, να πάρουν την νίκη και από εκεί και πέρα αυτοί ξέρουν πώς αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσο αφορά τώρα το άλλο παιχνίδι, νομίζω ο Ατρόμητος βάση ομάδας, κάποια ομάδα που νομίζω ότι θέλει το αποτέλεσμα στην τελευταία αγωνιστική το παίρνει. Αυτό μου λέει εμένα η πείρα μου. Αυτή δηλαδή που έχει στόχο να πάρει το παιχνίδι για να βγει, σίγουρα θα αντιμετωπίσει. Που παίζει με τον αδιάφορο Γρανίτη. Γρανίτη, ναι. Νομίζω ότι λόγω του ότι είναι εκτός στόχου η ομάδα των Χανίων κτλ. Είναι μια αξιολογή ομάδα. Το κατά πόσο είναι έτοιμη, το κατά πόσο είναι προπονημένη, το κατά πόσο είναι το μυαλό του συγκεκριμένο παιχνίδι. Τα συγκεκριμένα παιδιά το ξέρουν, αλλά νομίζω ότι και αυτό θα είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο και εκεί ας κερδίσει ο καλύτερος, δεν μπορούμε να ευχηθούμε κάτι για τον Γρανίτη γιατί είναι εκτός στόχων. Μακάρι και αυτή η ομάδα του χρόνου να εκπληρώσει το στόχο της, από ό,τι λένε, γιατί μιλάω και με τον προπονητή και με τη διοίκηση, θα είναι και αυτή πάρα πολύ, θα έχει μεγάλη δυναμική. Την καινούργια χρονιά. Θέλω να σταθούμε λίγο έτσι στην... Η φετινή χρονιά ήταν η πρώτη σας προπονητική παρουσία στην ομάδα του ΠΟΑ. Στον ΠΟΑ, τον οποίο τον γνωρίζετε, έχετε αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής αυτή την ομάδα. Έχετε σχέση, θέλατε αυτή την συνεργασία. Να σταθούμε λίγο παραπάνω και με την παρουσία του προέδρου της ομάδας, ο οποίος, όπως είπατε, έτσι, στήριξε αυτό το φετινό εγχείρημα. Θέλω να κάνουμε μια αναφορά έτσι, σε αυτό το γενικότερο περιβάλλον στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΟΑ.
Είναι σίγουρα, ήταν σίγουρα άλλες εποχές όταν πατήσαμε στο γήπεδο του ΠΟΑ, εντάξει, οι πιο μικροί που ήμασταν οι γειτονιές μας και τα λοιπά. Είναι διαφορετικό λίγο το κομμάτι. Ξεκινήσαμε για μένα ένα άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή. Τον έχουμε αγαπήσει όλοι, το Στράτο Γεωργιάδη, που ξέρετε πόσο και τι ήταν για τον ΠΟΑ. Τεράστια. Μετά από εκεί πέρα, πάντα η διοίκηση του ΠΟΑ και επί εποχή Καλέμπουμπας, γιατί αυτές τις εποχές πρόλαβα εγώ, ήταν πάντα ισχυρός διοικητικά. Από εκεί πέρα την πήρε τη σκυτάλη ο κύριος Λέλεκας, που η ομάδα συνεχίζει, και το λέω φέτος που συνεργάστηκα πλέον σαν προπονητής, ότι η ομάδα οικονομικά και διοικητικά και είναι συνεπέστατη σε όλα της. Και αυτό που σας είπα, το μεγάλο πλεονέκτημα που είχε ο ΠΟΑ, ήταν κατ' εμέ και όσο αφορά στη δικιά μου θητεία, η ηρεμία που είχε η ομάδα, γι' αυτό υπήρξε και η άνοδο. Η σκυτάλη που όλα τα είχε πάρει ο προπονητής απάνω του και το σχεδιασμό και όλα, θεωρώ ότι στο κομμάτι αυτό δουλέψαμε τελείως επαγγελματικά. Ήταν σίγουρα οι εποχές που ήταν ένας διαφορετικός ΠΟΑ. Ήταν ένας ΠΟΑ που άλλο ποδόσφαιρο, άλλοι παίχτες, έντονο το ηρακλειώτικο στοιχείο, έντονο το, να το κλείσουμε λίγο, το ατσαλενιώτικο στοιχείο. Βέβαια, το προσφυγικό. Πολλοί παίχτες από τις γύρω γειτονιές, θα έλεγα, του Ατσαλένιου, και ήταν λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Όταν πάτησα σαν προπονητής, θεωρώ ότι και άλλες φορές έγινε κρούση, έγινε συζήτηση. Ίσως, όπως το είχα πει και το καλοκαίρι, να ήθελα να ήμουν λίγο πιο νωρίς σε αυτή την ομάδα. Δεν την ήθελα την ομάδα αυτή να την έχω προπονητή στο τοπικό. Το λέω διαφορετικά, γιατί πραγματικά στεναχωρηθήκαμε. Πραγματικά στεναχωρηθήκαμε με τον υποβιβασμό του ΠΟΑ την περσινή σεζόν. Και ήταν ένα ρίσκο που πήραμε, όχι ρίσκο, ήταν μια απόφαση που πήραμε εγώ και το team το δικό μου, να αναλάβουμε μια ομάδα που είμαστε συναισθηματικά δεμένοι. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό, να το δέσεις όλο το κομμάτι, να αντιμετωπίζεις φίλους κάθε μέρα, τι έγινε, ρε Σιμίνα χάσαμε, ρε Μίνα κερδίσαμε. Από την άλλη σου δίνει όθηση όμως, ναι, και αυτό το κομμάτι, έχει και το θετικό του. Έχει το θετικό σίγουρα, γιατί που συνδέεστε συναισθηματικά. Το θέμα, ξέρεις, ότι είναι το θέμα ότι έχω καλούς φίλους. Δηλαδή και στα κακά ήταν εκεί, δεν πειράζει, προχωράμε. Αυτό ήταν το θετικό για μένα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν ήταν δηλαδή, γιατί είμαι κι εγώ λίγο... Η καταστροφολογία που θα πήγαινε ακριβώς την ομάδα πίσω. Ξέρεις, έχω και ένα μαγαζί που μαζευόμαστε, ναι, όλοι εκεί, και ξέρεις, γίνεται κουσκούς. Είναι λίγο παράξενο το κομμάτι. Ξέρεις, να χάνει ο ΠΟΑ και την άλλη μέρα να έχεις να αντιμετωπίσεις. Είναι, ναι, για τον καθένα δεν το καταλαβαίνει αυτό. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι. Είναι και ειδικά, μικρή η κοινωνία και οι προσλαμβάνουσες είναι το να είσαι προπονητής και να κερδίζεις και κάποια στιγμή να φεύγεις και να πας πάλι τη Δευτέρα, την Τρίτη προπονητή χωρίς να βλέπεις κανένα. Είναι πάλι άλλη ψυχολογία. Ναι. Εμείς ήταν λίγο πιο δεμένο το κομμάτι με εμάς ο ΠΟΑ. Τουλάχιστον με μένα, από τις άλλες ομάδες που έχω δουλέψει, γιατί σίγουρα εμένα και τα παιδιά μου, σε ακαδημίες μεγαλώσανε, εκεί μεγαλώσαμε. Σωστά. Είναι λίγο παράξενη είναι η κατάσταση. Μας έφυγε ένα βάρος. Όχι το άγχος το προπονητικό, μας έφυγε ένα βάρος για όλο το σωματείο. Ότι ξαναφέραμε την ομάδα να την ξαναδεί ο κόσμος της, ο κόσμος μας, τα παιδιά μας να την ξαναδούν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εκείνη να υπάρχει ένα πρότυπο, γιατί μπαίνεις στο Ατσαλένιο και βλέπεις 500 άτομα ακαδημία. Αυτά τα παιδιά πρέπει να βλέπουν τον ΠΟΑ τους στη ΓΑΜΑ Εθνική και τα επόμενα χρόνια μακάρι να τη δουν και παραπάνω. Να έχουν ένα πρότυπο, να μπαίνουν οι παίχτες μέσα στο γήπεδο, να αγκαλιά τους παίχτες, να φωτογραφίζονται με τους παίχτες, είναι σημαντικό. Έχουν κίνητρο. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Και για την ακαδημία και για όλο το οικοδόμημα. Τουλάχιστον καταφέραμε να κάνουμε. Το πρώτο βήμα ήταν δύσκολο. Το βήμα να πέσει μια ομάδα, να την ξανανεβάσουμε κατευθείαν μέσα από τη διαδικασία των Μπαράζ, επαναλαμβάνω. Ενδεχομένως το δυσκολότερο. Πάρα πολύ, πολύ δύσκολες ομάδες. Δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Τα παιδιά δείξαν ότι είναι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στη διαδικασία των Μπαράζ. Με αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν έχεις να φοβάσει κάτι. Σίγουρα. Τον προπονητή τον κάνουμε ποδοσφαιριστές. Εμείς θα δώσουμε τις κατευθύνσεις. Θα δώσουμε τα τακτικά στοιχεία. Από εκεί πέρα, αν δεν έχεις ποδοσφαιριστές με ποδοσφαιρική παιδεία, να ακούνε, να είναι επαγγελματίες, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Προς τιμήν σας που το τουλάχιστον αυτό. Εγώ αλλά φέτος, είναι μια συνολική ίσως προσπάθεια. Να ήταν η καλύτερη ομάδα που συνεργάστηκα. Στο κομμάτι το τακτικό, του επαγγελματισμού, τη συνέπεια. Πήγαμε μέσα στην Αθήνα τρία παιχνίδια και ο ΠΟΑ ήταν εκεί.
ήταν η καλύτερη ομάδα. Οι παίκτες αυτοί ήταν οι καλύτεροι παίκτες. Το λέω και το τονίζω. Τέλος. Είναι πολύ τυχαίροι πάντως να έχουν ένα προπονητή που να τους δίνει τέτοια όθηση μέσα στο γήπεδο και να ακούνε τέτοια λόγια. Η φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε με ένα τίτλο για έναν ποδοσφαιριστή, εγώ θα έλεγα σημαία για το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, για την ομάδα του ΠΟΑ, το Μανώλη του Ρουμπάκη που αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το Μανώλη. Λοιπόν, να κρατάμε μια πισινή για το Ρουμπάκη. Α, αυτό είναι η είδηση, γιατί μου όχι. Είστε... Τι, ότι θα συνεχίσει ως ποδοσφαιριστής, θα το δούμε σε άλλο πόστο, άλλο να αυτό. Κρατάμε μια, λοιπόν, αν το έχει τελικά, πρώτα απ' όλα ο Μανώλης, τη φετινή χρονιά, γιατί του ξαναείχα ποδοσφαιριστή στο Γιούχτα, απέδειξε ότι πρώτος αυτός, αν δεν έβγαινε η ομάδα, θα πέθαινε. Το ήθελε πολύ. Ήταν αυτός που δεν ήταν μόνο στα λόγια. Εγώ είδα ένα Ρουμπάκι στους αγώνες των Μπαράζ, που είπα ότι τον έβλεπα μες στο γήπεδο, παράδειγμα με το Χαϊδάρι, μέσα εδώ με το να φύγουμε λίγο από τα τοπικά. Mm-hmm. Κανείς προπονητής δεν θέλει να σταματήσει αυτός ο παίχτης στο ποδόσφαιρο. Οπότε 90 μάλλον... λεπτά έφηβος. Εκεί που, γιατί ήθελε να ανεβάσει την ομάδα του. Mm-hmm. Ήθελε να την ανεβάσει. Είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο Μανώλης αποφασίζει. Ο Μανώλης ξέρει τι θα κάνει. Ο Μανώλης θα βάλει το stop, γιατί κανείς προπονητής, καμιά διοίκηση... Εσείς ως παίκ τον θέλετε πάντως. Κανείς προπονητής, καμιά διοίκηση, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πει ή ο προπονητής που θα είναι όποιος και να είναι, ή εγώ ή οποιοδήποτε. Μανώλη, σταματάς. Δεν έχει κανείς κανένα δικαίωμα για το Ρουμπάκι να του πει σταματάς. Σίγουρα. Ό,τι θέλει να κάνει ο Μανώλης, ό,τι και να κάνει, του εύχομαι στη ζωή του να... είναι να έχει τέτοια μεγάλη επιτυχία όπως την είχε σαν παίχτης. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί και να ξέρετε ότι σε αυτή την ηλικία που είναι, είναι... θα σας πω κάτι, ότι δεν έχει χάσει μία προπόνηση όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και αυτός που είναι στο γήπεδο. Είναι πρότυπο. Έτσι. Και σίγουρα λίγο ο ενδιασμός και μέσα στο μυαλό ότι υπάρχει, το ξέρω. Γιατί λέει ναι, σταματάω, αλλά έτσι που είμαι. Σωστά. Είναι λίγο δύσκολο να φύγεις από τις προπονήσεις, να φύγεις από τους συμπαίκτες σου, να φύγεις από, mm-hmm. από το ρυθμό αυτόν. Αυτός ξέρει. Οπότε θα δούμε. Αυτός ξέρει. Μας πιέζει ο χρόνος να κλείσουμε. Θέλω να μου πείτε, έχει γίνει συζήτηση για την επόμενη μέρα ή είναι όχι, ακόμα όχι, νωρίς. Όχι, ακόμα είναι νωρίς, να τελειώσουμε, να ηρεμήσουμε. Αφορά ατομικά και να ηρεμήσουμε και να φτιαχτεί και λίγο οι άνθρωποι της διοίκησης, να ηρεμήσουν και αυτοί, γιατί ξεκινάνε πάρα πολύ mm-hmm. γρήγορα και οι σχεδιασμοί. Οπότε υπάρχει. Είναι πράγμα. Ψυχοφθόρο και για τη συγκεκριμένη διοίκηση και για τον πρόεδρο και για το τέτοιο. Λίγος χρόνος να ξεκουραστούν και οι άνθρωποι, γιατί η χρονιά η επόμενη δεν είναι η ίδια με το τοπικό. Πολύ σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια και εύχομαι τα καλύτερα και τη νέα χρονιά που έρχεται. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η αθλητική ενότητα της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Να είστε καλά.